Κύριε Αυγερινέ, καλώς ήρθατε στο στούντιό μας, καλώς ήρθατε στο πρώτο ραδιομαραθώνιο Αγάπης στα Γενιτσά. Εγώ σας βρήκα, σας συγχαίρω για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε για να μαζέψετε τρόφιμα, παιχνίδια για το κοινωνικό παντοπολείο. Εμείς είμαστε ο Σύλλογος Κριτών και Φίλων Κρήτης Γιαννιτσών Μινωρίτες. Συγκριθήκαμε το 2017 με σκοπό την διατήρηση και τη διάδοση των ηθών και των οθήμων της Κρήτης στις νέες γενιές. Γιατί αυτό έχει σημασία, να μεταδώσουμε τα ήθη και τα έθιμα τα παραδοσιακά στις νέες γενιές. Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχει ένας κριτικός σύλλογος στα Γενιτσά. Στα Γενιτσά λοιπόν, στα Γενιτσά υπάρχουν κριτικοί, υπάρχουν πολλοί που έχουν ρίζα κριτική, γονείς, παππούδες και υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι Κρήτης, κύριε Φλίκα. Και αυτοί εδώ όλοι μας αγκάλιασαν. Έχουμε πολλά μέλη στο σύλλογο που έρχονται και μαθαίνουν χορούς, αλλά και εμείς προσφέραμε στην πόλη εδώ των Γιαννιτσών αρκετά πολιτιστικά δρόμενα. Φέραμε πριν από την πανδημία τον κύριο Μανώλη Παπουτσάκη, τον ΣΕΦ, και μας μίλησε για την κριτική διατροφή στο πέρασμα των αιώνων, που είναι και η μεσογειακή διατροφή που είναι τόσο ωφέλιμη για τους ανθρώπους. Φέραμε πριν από λίγο, κάναμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα τη μνήμη από τα 100 χρόνια μετά την Υπηρεσική Καταστροφή. Είχαμε τον κύριο Τσουκλαράκη, και ο οποίος μας ταξίδεψε και μας μίλησε για τον πολιτισμό που είχαν οι Έλληνες στην Μικρασία, για τα τραγούδια, τους χορούς και πώς όλα αυτά περάσαν στην Ελλάδα. Και βέβαια σε αυτή την εκδήλωση ήταν η Κρητική, οι Καπαδόκες, οι Πόντιοι, οι Ελληνίδων Γιαννιτσών. Τους κριτικούς τους συμπαθεί όλη η Ελλάδα. Και επειδή εγώ έχω, οι ρίζες μου είναι ποντιακές, νομίζω ότι Κρήτη και Πόντος ψιλοταιριάζουνε και έχουμε μάλιστα ένα πολύ δυναμικό σύλλογο και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οπότε, όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να μάθουν την κουλτούρα, τους χορούς, κριτικούς, μπορούν να έρθουν στο σύλλογό σας και να επικοινωνήσουν, να σας βρουν μέσα στα social media. Έτσι δεν είναι, υπάρχει σελίδα, υπάρχουν τα πάντα, όλες οι πληροφορίες. Θα κάνουμε κανένα χωροκριτικό στο άμεσο μέλλον? Θα κάνουμε χωροκριτικό. Είπατε ότι είστε Πόντιος. Και εγώ είμαι κριτικός, είμαι μισός κριτικός. Εδώ στα Γενιτσά δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι λίγο Πόντιοι, λίγο κριτικοί, λίγο Θρακιώτες, λίγο ντόπιοι Μακεδόνες. Είμαστε πολιτισμική πόλη. Πολύ πολιτισμική πόλη, μπράβο. Έτσι λοιπόν και εμείς το χορό που θα κάνουμε στις 5 Φεβρουαρίου στο Διόνυσο στα Γενιτσά, θα έχουμε τον Γιώργο Σφακιανάκη που θα μας διασκεδάσει με την κριτική λύρα, θα μας παίξει κριτικά, νησιώτικα, και βεβαίως επειδή είπαμε ότι είμαστε... Υπάρχει αυτός ο μπράβο. Θα έχουμε και τον Γιώργο Ματρακούλια, ο οποίος θα μας διασκεδάσει με ποντιακά, με μακεδονίτικα, με θρακιώτικα και ό,τι άλλο θέλουμε. 5 Δεκεμβρίου θα σας περιμένουμε στο Διόνυσο στα Γενιτσά, το μεσημέρι, Κυριακή. Κυριακή μεσημέρι, πολύ καλή ώρα, μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Σύλλογου Κριτών εδώ, Συλλόγου Κριτών, οι Μινωίτες, και πάμε έτσι να ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση από Κρήτη.